να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτή η ρήπανση, με τι ουσίες, αλλά και ποιος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση δεν θέλει να διαλευκάνει την υπόθεση όμως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαδικασίες για να α, α, διαλευκανθεί η υπόθεση αμέσως. Ποιος είναι υπεύθυνο και να πληρώσει για την αποκατάσταση. Η οικολογική καταστροφή συνέβη μεταξύ άλλων γιατί δεν υπάρχει βιώσιμη διαχείριση των ποταμιών μας. Πολλά προβλήματα θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει αν δεν δίναμε τόσες άδειε για ρήψη τοξικών νοσιών. και αποβλήτων της Γεωργίας στα ποτάμια. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. αλλά η το γεγονός ότι ακόμα δεν, έχουμε, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ένοχος, δυστυχώς αφήνει να προειδεαστούμε ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες καταστροφές. Κάθε φορά όμως που ο άνθρωπος καταστρέφει το οικοσύστημα, δεν καταστρέφει μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ.